Στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για εκβιασμό προχώρησε το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας. Θα δούμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, ένας εκ των δύο οπλοφορούσε. Ακριβώς, και το περιστατικό αυτό συνέβη στο νησί της Ζακύνθου, εκεί όπου γίνεται αυτές τις ημέρες μια έρευνα από το τμήμα εκβιαστών της Αττικής, σε συνδυασμό βέβαια με την τοπική ασφάλεια, για να αποκαλυφθούν κυκλώματα προστασίας και ενωνών της νύχτας. Έτσι λοιπόν, στους ελέγχους αυτούς που έγιναν, εντοπίστηκαν δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Αλλοδαπός, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τους αστυνομικούς. Ο ένας εκ των δύο, μάλιστα, ο Έλληνας οπλοφορούσε, είχε πάνω του ένα πιστόλι 7,62 εκατοστών διαμετρήματος, το οποίο προσπάθησε να ξεφορτωθεί πριν τη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί όμως βρήκαν το συγκεκριμένο πιστόλι, το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια παράνομη πράξη. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.